Πρέπει οπωσδήποτε να μικρύνει η λαϊκή αγορά των σερών, ώστε να μην εισχωρήσουν σε αυτή μικροπολιτές από όμορους νομούς. Αυτό εισηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το Διοικητικό Συμβούλιο των Μικροπολιτών, ώστε να προστατευτούν οι σεραίοι παραγωγοί και μικροπολιτές. Τώρα έχουμε συζητήσει με το Δήμο να τελειώσει αυτή η διαδικασία, η θεώρηση των αδειών, και να δούμε ύστερα, να καθίσουμε να βρούμε τα κενά μέρη. Πρέπει οπωσδήποτε να μικρύνει η λαϊκή, γιατί είναι πολύ μεγάλη και έχει πάρα πολλά κενά μέρη υπάρχουν. Και αυτό θα είναι εις βάρος μας, γιατί θα έρθουν από άλλους νομούς και θα ζητάνε μέρη και δεν θα μπορεί ο Δήμος να τους αρνηθεί, θα πρέπει να τους δώσει θέσεις. Δηλαδή ενδιαφερόμενοι είναι το Κιλκής, είναι από την Κεντρική Μακεδονία πάρα πολύ. Και αυτό στη δική μας λαϊκή αγορά. Ναι. Και ο νόμος λέει, αν υπάρχουν μέρη κενά, ας πούμε, είναι αναγκασμένος ο Δήμος να δώσει τα μέρη. Ναι. Οπότε εσείς προτείνετε στο Δήμο να μικρύνετε τους αριθμούς, τις άδειες. Όχι τις άδειες. Ήδη οι άδειες είναι πιο λίγες από ό,τι είναι τα μέρη. Τα μέρη, δηλαδή η λαϊκή, είναι πολύ μεγάλη, εν συγκρίση, ας πούμε, με τις άδειες που υπάρχουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Μικροπολιτών, Άγγελο Καλαϊτζή, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να καταργηθεί κάποιος από τους δρόμους που σήμερα διεξάγεται η λαϊκή αγορά. Εμείς προτείνουμε τώρα, μόλις τελειώσει η θεώρηση των αδειών, να καθίσουμε να δούμε τα κοινά τα μέρη και να μικρύνει η λαϊκή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή υπάρχουν... Σε έκταση εννοείται. Ναι. Δηλαδή να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν 80 θέσεις κενές, 100 θέσεις κενές. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα πρέπει να καταργήσουμε κάποιον δρόμο να μικρύνει η λαϊκή. Γιατί αλλιώς θα τα βρούμε μπροστά μας, θα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Για να οχυρώσετε, λέτε, στους επαγγελματίες εδώ της λαϊκής αγοράς του σερών. Ναι. Για να μην, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα, γιατί θα έρθουν από άλλους νομούς στη λαϊκή. Πράγμα που δεν μπορούμε να το αντέξουμε, δηλαδή να έρθει Φερρυππίν από το Κιλκής, από Θεσσαλονίκη, από παντού εδώ πέρα να απορροφήσουμε τόσο κόσμο. Παράλληλα, μέχρι και το τέλος του μήνα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν το θέμα των αδειών τους. Οι περισσότεροι, μέσα από την ρύθμιση των 120 δόσεων, καταφέραν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, ενώ περίπου 19 δεν έχουν διευθετήσει ακόμη τις υποχρεώσεις τους, ώστε να συνεχίσουν να κατέχουν θέση στη λαϊκή αγορά. Σε αριθμό, ας πούμε, γύρω στα 15 άτομα, μιλάω για τις ΣΕΡΕΣ. Τώρα, για άλλο νομό, για άλλο Δήμο δεν λέω. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση για αυτούς. Ευτυχώς τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε, μπορέσανε, κάναν κάποιες ρυθμίσεις, πήρανε φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα. Μπήκαν τώρα... δηλαδή σε 120 δόσεις τώρα με το νέο νόμο. Ναι. Τώρα είναι 10 άτομα, 12, πόσα είναι αυτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε, να τακτοποιηθούν και αυτοί, γιατί είναι μέχρι τέλους του μήνα. Μετά τέλος του μήνα δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ανακαλούνται όλες οι άδειες.